μας, ο πραγματογνώμονας, μηχανολόγος, μηχανικός, ο κ. Κώστας Λακαθώσης είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Θα είχαμε πει και δύο εβδομάδες πριν, αν δεν κάνω λάθος. Καλησπέρα πρώτα απ' όλα, κύριε Λακαθώση. Χρόνια πολλά. Καλησπέρα. Να είστε καλά. Λοιπόν, είχαμε πάρει μια ιδέα για το τι περιμένουμε από το συγκεκριμένο πόρισμα. Θα περιμένουμε να κοινοποιηθεί βεβαίως και στην εισαγγελία εφετών. Μια πρώτη τοποθέτηση για το τι προτείνεται από εδώ και στο εξής. Ναι, κοιτάξτε, ναι, καταρχήν δεν μπορώ να σχολιάσω ευθέως. Το ξέρω κύριε Λακαθώση. Ούτως ή άλλως δεν το έχουμε δει ακόμα. Πιστεύω όμως ότι σήμερα αύριο καταλαβαίνω ότι κάπως θα κυκλοφορήσει. Σωστά. Το κείμενο αυτό και θα το δούμε. Σωστά. Περίπου μπορούμε να φανταστούμε τι θα λέει, εκτιμήσεις κάνω φυσικά, από τη σύνθεση της Επιτροπής. Προεδρεύει έγκριτος νομικός, άρα θα έχει, εκτιμώ, νομική προσέγγιση περισσότερο. Θα ερευνηθεί, φαντάζομαι, από την Επιτροπή το πλαίσιο λειτουργίας και πράγματα που, τέλος πάντων, θα περιμένουμε να τα δούμε. Εγώ θα σας πω τι δεν θα δούμε σε αυτό το πόρισμα και το καταλαβαίνουμε. Να, ναι. Γιατί είναι πιο δύσκολο να τα δούμε αυτά τα πράγματα. Τεχνικά ζητήματα, πράγματα που απασχολούν περισσότερο τη δική μας Επιτροπή των τεχνικών συμβούλων από διορισμένων από οικογένειες των θυμάτων. Κάποια τεχνικά ζητήματα, λοιπόν, που έχουν σχέση με την φωτιά, με την εξέλιξη της φωτιάς, με το τι συνέβη, με πιθανά, αν υπήρχαν τραυματίες. Έχετε καταλήξει εκεί κάπου, δηλαδή, συγγνώμη κύριε Λακαθώση, γιατί εδώ θα αργήσουμε να καταλήξουμε. Θα αυτό και λέω ότι δεν περιμένουμε κάτι, ναι. Γιατί αυτό. Εγώ δεν σας κρύβω ότι παρακολούθησα το βίντεο το οποίο είδε χθες ή προχθές, αν δεν κάνω λάθος, στο φως της δημοσιότητας για το πώς έγινε η έκρηξη. Ήταν πραγματικά μια τεράστια έκρηξη. Ναι. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να διερευνηθεί. Έχουμε πει από την πρώτη στιγμή ότι δεν ξέρουμε ακόμα τι είναι και πραγματικά δεν το λέω γιατί κάτι ξέρω και κρύβω. Πραγματικά δεν ξέρουμε, αλλά ξέρω σίγουρα ότι πρέπει να το βρούμε. Δεν είναι κάτι που περνάει στα φυσιολογικά, όπως σας θυμίζω ένα γνωστό τροχαίο με ένα αυτοκίνητο στην Εθνική Οδό πριν μερικά χρόνια που πήγαινε με πολύ μεγάλη ταχύτητα και πέσε πάνω σε ένα άλλο σταματημένο. Εκεί λοιπόν υπήρχε προφανής εξήγηση. Ήταν δύο βενζινοκίνητα αυτοκίνητα που κουβαλάγανε 50 λίτρα ο καθένας τουλάχιστον για να ταξιδέψουν στην Εθνική Οδό. Άρα, αν χτυπήσεις με 300 χιλιόμετρα την ώρα 50 και 50 100 λίτρα βενζίνης, κάτι θα γίνει. Κάτι εκεί λοιπόν είναι αναμενόμενο και θεωρητικά φυσιολογικό. Εδώ όμως έχουμε δύο ηλεκτρικά τρένα, τα οποία δεν κουβαλάνε βενζίνη, δεν έχουν ντίζελ, δεν έχουν καύσιμο. Άρα πρέπει να βρούμε τι είναι αυτό που δημιούργησε όλη αυτή την εικόνα που είδαμε. Και αυτό πρέπει να διερευνηθεί είτε για λόγους ευθυνών, είτε και για λόγους πυρασφάλειας. Γιατί υπάρχουν περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει πραγματικά ευθύνη, αλλά κάποιο τέτοιο ατύχημα είναι αφορμή για τη βελτίωση της ασφάλειας. Σας είχα πει, νομίζω, και την προηγούμενη φορά ότι υπάρχει ένα παράδειγμα αεροπορικό που το 1983 ένα αεροπλάνο έπιασε φωτιά στον αέρα. Οι πιλότοι προσπάθησαν να κατέβουν πολύ γρήγορα και να προσγειωθούν. Δεν κατάφεραν όμως εγκαίρως να φτάσουν κάτω και κάποιοι άνθρωποι κάηκαν. Εκεί λοιπόν ήταν αφορμή αυτό να αλλάξουν οι κανονισμοί ασφαλείας. Και σήμερα μπαίνετε σε ένα αεροπλάνο, βέβαια, και βλέπετε ότι είναι δερμάτινα τα καθίσματα, αντέχουν πολύ περισσότερο στη μετάδοση της φωτιάς. Υπάρχουν μέτρα πολύ πιο αυστηρά. Δεν έφταιγε κάποιος το 1983, αλλά αυτό ήταν αφορμή να γίνει ασφαλής από εκεί και πέρα η αερομεταφορά. Έχετε μια πρώτη, δεν ξέρω, εντύπωση, εξήγηση, πάει κάπου το μυαλό σας για το τι μπορεί να είναι αυτό? Με την ισότοπο απαγωγή πηγαίνουμε. Δηλαδή, πρέπει αναγκαστικά να αποκλείσουμε πράγματα και όταν αποκλείσεις όλες τις πιθανότητες, ναι, είναι σαν τα αστυνομικά μυθιστορήματα. Ψάχνεις τον δολοφόνο αποκλείοντας έναν και τελικά μένει ένας τελευταίος και αυτός είναι αναγκαστικά ο δολοφόνος. Τώρα το λέω σχηματικά, αλλά αυτός είναι ο τρόπος. Δηλαδή πρέπει να αποκλείσεις. Ναι, ναι, σας καταλαβαίνω. Ότι δεν μετέφερε το εμπορικό τρένο κάτι το οποίο ήταν εφλεκτό. Ότι το. Ναι, ναι, ναι. Ότι το βαγόνι με το καφενείο δεν είχε. Δεν ξέρω. Αυτό ακριβώς. Ναι, ναι, ναι. Κατάλαβα. Επίσης υπάρχουν και κάποιες αναλύσεις που είναι σε εκκρεμότητα. Έχουμε πάρει και εμείς κάποια δείγματα, αλλά ταυτόχρονα με εμάς, επειδή πήρε και επίσημη υπηρεσία του κράτους. Εμείς θα περιμένουμε να βγουν οι επίσημες αναλύσεις, μάλιστα, από το σημείο του κράτους, που είναι και άμεσα αποδεκτές στη δικογραφία, για να δούμε τι προκύπτει από κάποια υπολείμματα φωτιάς. Και μετά υπάρχει και μια διαδικασία πολύ μεγάλη,
που αυτή αναγκαστικά θα γίνει επίσημα. Είναι δουλειά του ανακριτή αυτό. Πρέπει να αρχίσουν τους επόμενους μήνες, και γιατί θα πάρει μήνες, να καλούνται όλοι οι επιζώντες, οι τραυματίες, οι εγκαυματίες και οι διασωθέντες. Ναι. Γιατί όλοι αυτοί θα πρέπει να καταθέσουν ως προς τις συνθήκες που αντιμετώπισαν μετά το ατύχημα. Μάλιστα. Γιατί εκεί θα καταλάβουμε τι έχει γίνει με τη φωτιά. Γιατί υπάρχουν κάποιες πληροφορίες σε πρώτη φάση, σε δημοσιογραφικό επίπεδο. Εσείς θα έχετε ακούσει κάποιους επιζώντες που είπαν: εγώ ήμουνα στο βαγόνι τάδε και άκουσα φωνές, άκουσα κάποιον να ζητάει βοήθεια. Μετά από λίγη ώρα σταμάτησα να ακούω τη φωνή αυτή. Πρέπει να βρούμε ποιος ήταν αυτός που φώναζε. Σώθηκε, βγήκε έξω, έμεινε μέσα. Αυτό είναι μια δύσκολη, μακρά διερεύνηση που θέλει πολύ χρόνο. Και είναι. Προσπαθώ και εγώ να είμαι και λίγο προσεκτικός στην διατύπωση. Αλλά αυτά δεν μπορούν να περάσουν ασχολίαστα και φυσιολογικά. Πρέπει να τα ανακαλύψουμε. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Λακαφώστα. Θα τα λέμε και για τα υπόλοιπα που περιμένουμε στη συνέχεια. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα να έχετε. Ο κύριος Κώστας Λακαφώστας, κυρίες και κύριοι, πραγματογνώμονας, οριστής από τις οικογένειες των θυμάτων των Τεμπών, μηχανολόγος, μηχανικός. Αυτά.